Αρχάγγελος Ραφαήλ. Ένας από τους σημαντικότερους αγγέλους είναι ο Αρχάγγελος Ραφαήλ. Το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος θεραπεύει, ικανοποιεί τα αιτήματα». Κάθε όνομα στην Παλαιά Διαθήκη έκρυβε έναν συμβολισμό ή ένα μήνυμα. Στο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το Βιτ, διαβάζουμε πως ο γέροντας Τοβίας έστειλε τον γιο του Τοβίτ στους ράγους της Μηδίας για να ζητήσει από τον Γαβαήλ τα δανεικά που του είχε δώσει, ώστε να μπορέσει ο γιος να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής, καθώς ο πατέρας τα πέθαινε. Το μακρύ αυτό ταξίδι, ο Τοβίτ το έκανε με έναν υπέροχο συνοδό, που του στάθηκε ως το τέλος απαραίτητος βοηθός, ο Ραφαήλ. Κατά τη γραφή, ο Ραφαήλ ήταν άγγελος Κυρίου που συμπορεύθηκε μαζί του και τον βοήθησε να επιστρέψει πίσω, σώος και αυλαβής. Απεικονίζεται να οδηγεί τον Τοβίτ με το δεξί του χέρι και κρατώντας ένα αλαβάστρινο βάζο με φάρμακα στο αριστερό του χέρι. Θεωρείται ο θεραπευτής του σώματος, του νου, της ψυχής και του πνεύματος και χαρακτηρίζεται προστάτης όσων επιθυμούν να νυμφευθούν. Όπως διαβάζουμε στα διάφορα εκκλησιαστικά κείμενα, όπου υπάρχει αναφορά στη χάρη του, θεωρείται ως ένας από τους 7 αγγέλους της Αποκάλυψης του Ιωάννη, που κρατώντας χρυσό θυμιατήρι, προσφέρει στον θρόνο του Θεού τις προσευχές του λαού. Ο χιτώνας του στην απόχρωση του Σμαραγδιού. Τα φτερά του πάντοτε πρόθυμα να κλείσουν στην αγκαλιά του κάθε άνθρωπο που πονά, που υποφέρει, που αγωνιά, που αναζητά τον σκοπό του και επιζητά μια ανάσα ζωής, αγαλίασης, ανιδιατολούς αγάπης και ασφάλειας κάθε φορά που νιώθει την καθημερινότητα να τον καταβάλει. Ας μην διστάσουμε να τον επικαλούμαστε στη ζωή μας, όπως και όλους τους αρχαγγέλους που μας νιώθουν και μας ακούνε, οποτεδήποτε τους έχουμε πραγματικά ανάγκη. Και όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές μας, αλλά και στις στιγμές ευτυχίας. Κυρίως σε αυτές τις στιγμές. Γιατί χαίρονται να μας βλέπουν ευτυχισμένους και να μας βοηθούν στο να χαμογελάει η ψυχή μας, διώχνοντας μακριά από την καρδιά και το νου μας την κάθε είδους συννεφιά και ψυχική μπόρα. Αρχάγγελε Ραφαήλ, στάσου στο πλάι μας ως βοηθός και ως φύλακας άγγελος του σώματος και της ψυχής μας. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μοιράσου το με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.